Άλλοτε μνημονιακή και άλλοτε αντιμνημονιακή. Έχουμε πολλά να δούμε. Το Γαϊτανάκι έχει ακόμη πολλές αλλαγές για τη Νέα Δημοκρατία και περιμένω να δω ποιον εκ των τεσσάρων εκλεκτών σας θα εκλέξετε, διότι άκουσα σήμερα και μία άποψη στο ράδιο, δεν ξέρω από ποιον ελέγχθη, ότι να μην γίνει δεύτερος γύρος και όποιος βγει πρώτος, αυτός, δηλαδή ένας, αν βγει πρώτος με 22% ένας και άλλοι 15-13, ξέρω, θα πείτε αυτός να βγει. Θα έχετε πρόεδρο έναν που έχει... Α, δεν ξέρω από ποιον ελέγχθη. Ελέγχθη από μεγάλο στέλεχος. Πώς? Αγωνία για το ποιον θα βγάλετε. Αφού έχω πει ότι όποιον και να βγάλετε θα είστε χαμένοι. Δεν έχω και μεγάλη αγωνία. Δεν έχω ιδιαίτερη αγωνία. Έχω πει ότι και οι τέσσερι δεν κάνουν. Ο μεν ένας, ο κύριος Μημαράκης, γιατί... Άπαξ αποτυχών, πάντα αποτυχών. Ο άλλος είναι βιβλιοπόλης ακροδεξιός, ο κύριος, πώς τον λένε, τον ξεχνάω. Ο τρίτος είναι γιος βασιλόφρονα στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Τζιζικότσας. Και τέταρτο ποιον έχετε? Ποιος? Το Μητσοτάκη. Αυτός έχει την κατάρα. Την κατάρα της οικογένειας, την σέρνει επαξίως. Λοιπόν, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Και να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Αλλά περνάει λοιπόν και ο χρόνος, κύριε Λεβέντη. Ο χρόνος, τώρα. Α, συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, γιατί πρέπει να συζητήσετε εδώ, διότι είναι πολλές οι τροπολογίες που φέρνετε.